Κουτί και πάλι. Και μετά τον γκάλωπ για τους σεξι, δεν θα μπορούσαμε να υποδεχτούμε τον πιο σεξι παρουσιαστή. Ποιος είναι? Από τον Γιώργο Ταρούσο. Υποδοχή και κοπλιμάν, φίλε μου, τι έγινε. Καλώ όρισε, αγαπημένο. Καλώ σα βρήκα. Έλα, θα μα τα πει όλα, λοιπόν. Λέω και εγώ τι σχέση έχω με τους πολιτικούς και για αυτό το γκάλωπ. Πάντως, σε σχέση με άλλες χρονιές που μπορεί να γινόντουσαν αντίστοιχα γκάλωπς, έχει πέσει πάρα πολύ η σεξουαλικότητα των πολιτικών. Το πιστεύεις? Βέβαια. Η κρίση πηγαίνει μαζί με αυτό. Κατάλαβες? Όλα μαζί. Το σεξ απείλ τους. Το σεξ απείλ, ναι. Η γοητεία που ασκούν. Η γοητεία, βέβαια. Στους πολίτες. Ναι, ναι. Ναι, με άλλα πράγματα που βλέπουν πρώτα πάνω τους και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τους ανησυχήσει αυτό. Δηλαδή, καταρχήν τους βγάζουν άλλα συναισθήματα των πολιτών. Ναι. Και όχι το σεξ. Αν ήμασταν εκτός αέρα, θα σου δίνα μια απάντηση ναι. διαφορετική. Ούτε αλλά εγώ τώρα μπορώ να πω παραπάνω. Θα την πω μετά που θα τελειώσουμε. Πάμε στα χθεσινά. Είδαμε την πρεμιέρα σου χτες. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Λίγη ώρα πριν την εκπομπή η Έλενα μου να με ενθαρρύνει, να μου πει ότι όλα θα πάνε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Τάσο που ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε και πάλι. Και ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Βλέπουμε εδώ. Κοίτα πώς ήρθε. Κοίτα, θέλω κι εγώ τέτοια είσοδο. Θα κάνουμε μια μέρα εδώ. Θα τον αντιγράψουμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε και φέτος. Το μουσικό κουτί επιστρέφει ολοζώντανα εδώ στο Μέγκα και είναι έτοιμο να σας χαρίσει πάρα πολύ κέφι, διασκέδαση, να δώσει σε κάποιον την ευκαιρία κάθε εβδομάδα να κερδίσει μέχρι και 5.000 ευρώ και φυσικά να γεμίσει τα βράδια σας. Μάλιστα. Με πολύ τραγούδι από εκεί. Πού τα βρίσκεις αυτό όλο το κέφι και την ενέργεια? Είναι... λίγο πιο χαμηλά παρακαλώ. Το ξέρετε κι εσείς, το νιώθετε κάθε φορά που είναι να ξεκινήσει μία εκπομπή ζωντανή. Είναι πολύ έτσι... έντονα τα συναισθήματα που νιώθεις, η αδρεναλίνη είναι στο φουλ εκείνη την ώρα, πόσο μάλλον για μια εκπομπή η οποία αποτελείται, έχει πάρα πολλούς συντελεστές, πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να έρθουν να δέσουν για να βγει ένα ωραίο γλυκό. Είναι και αυτή η ενέργεια που σου δίνει η ορχήστρα, οι τραγουδιστές, η μουσική, αφού αυτό είναι το αντικείμενο του τηλεπαιχνιδιού. Επομένως, νομίζω ότι μου βγαίνει. Μ' αρέσει, μου πάει. Ακριβώς αυτό θέλουμε να μας πεις, γιατί δεν είναι μόνο στην πρεμιέρα που σου συμβαίνει αυτό. Ναι. Αυτό σου συμβαίνει κάθε φορά. Και είναι, καθ' όλη τη χρονιά. Είναι πολλές φορές, Έλενα, ξέρεις, που μπορεί να με δει κάποιος γύρω στις 9 και 5, καλή ναι. ώρα Τάσος, και να μου πει πώς είσαι έτσι, αγόρι μου. Θα βγει να κάνει αυτή την εκπομπή με αυτή τη μούρη. Έχεις εκπομπήσει λίγο. Γιατί έχεις πάθει μια μίνι κατάθλιψη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Όντως, έκανε meditation μόνος του. Ήτανε... Αλλά είναι αυτό, ξέρεις, το συγκεντρώνεις και εκείνη την ώρα γυρίζει ένα κουμπάκι και ξεκινάει η εκπομπή. Και show ό,τι προβλήματα και αν έχεις, ό,τι έννοιες και αν έχεις στο μυαλό σου, που έχουμε κι εμείς πάρα πολλά. Έτσι. Δεν είναι όλα ρόδινα στη ζωή μας. Τα ξεχνάς. Και περνάς καλά εσύ για να περάσουν καλά και οι παίχτες, για να περάσουν καλά και η μουσική και να περάσει καλά και ο κόσμος. Έχω την αίσθηση ότι το live το γουστάρεις περισσότερο ναι. από ότι το κουτί που ήταν χωρίς ορχήστρα, χωρίς αυτό. Αυτό ήταν μία από τις κουβέντες που κάναμε που πέρυσι, όταν είχε ξεκινήσει την πρώτη σεζόν το κουτί, ήταν τα επεισόδια, τα γράφαμε με τις ομάδες, τους παίχτες, προβαλόταν τα απογεύματα καθημερινά. Και από πέρυσι κιόλας, από την περασμένη σεζόν, είπαμε ότι για να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα και για να αρέσει σε εμάς πάνω απ' όλα, θέλουμε να είναι ζωντανό. Με ό,τι ρίσκο και δυσκολίες κι αν υπάρχουν σε αυτό. Γιατί ξέρεις, από τη στιγμή που ξεκινούν και γράφουν οι κάμερες στο ζωντανό, ό,τι λάθος και να γίνει δεν διορθώνεται. Δεν έχει επιστροφή. Σου έλειψε η τηλεόραση. Μου έλειψε αυτό. Αυτό που κάναμε χθες το βράδυ. Μου έλειψε το μουσικό κουτί, αυτή η επαφή με τους παίχτες, το παιχνίδι, με τον κόσμο, τα μηνύματα του κόσμου την επόμενη μέρα που σου λένε ότι μας έλειψε, το περιμέναμε. Αυτό ναι. Είχες και καινοτομίες όμως, κάτι, δεν είναι. Είναι κάτι που το θέλω. Μα είναι κάτι που σε κάνει και νιώθεις όμορφα, γιατί όχι για τον εαυτό σου, δεν για κάποια αματαιοδοξία. Κάνεις τον άλλον και... διασκεδάζει, περνάει όμορφα 2 ώρες και είναι σημαντικό, σε κάνει και νιώθεις ωραία. Η κρίση έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να έχει κάτι ο τηλεθεατής, ο πολίτης, να διασκεδάζει στο σπίτι του και έχοντας την ευκαιρία μιας εκπομπής, ας πούμε, σε τη δική σου. Δηλαδή, μήπως είναι διέξοδος για κάποιους ανθρώπους που δεν Σίγουρα. Έχουν την άνεση να βγουν. Σίγουρα είναι.
Σίγουρα είναι. Έχει την μουσική, έχει την ορχήστρα που λέει ο λόγος ο άλλος εκεί στις 9-10 το βράδυ να θέλει να κάτσει να ακούσει δύο κομματάκια. Να βάλει και ένα ποτάκι. Το δικαιούται. Ένα ποτάκι την ημέρα. Να ακούσει κάποια τραγουδάκια να περάσει όμορφα. Γιατί όχι. Είναι μια ωραία πρόταση κάθε Παρασκευή βράδυ. Έχει όμως. Εγώ χθες είδα καινούργια πράγματα. Δηλαδή δεν είδα 3-4 παίχτες, είδα ομάδες. Ομάδες παιχτών που έπρεπε να κάνουν πράγματα μαζί. Το κοινό το οποίο έπρεπε να ψηφίζει σε μία από αυτές τις δοκιμασίες για τους παίχτες. Χορογράφου επαγγελματία. Την Έλενα την Κλάρκ, η οποία έκρινε τον χορό. Και πρέπει να πούμε ότι έγινε και μια παγκόσμια πρώτη χθες το βράδυ. Ποια ήταν αυτή? Είδαμε πρώτη φορά το ταγκό να χορεύεται σε Ζεϊμπέκιν. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Εγώ το χειροκροτώ. Από τους δύο παίχτες, από τον Χρήστο και τον Πανίκο. Καταπληκτικοί παίχτες. Ναι, ναι, ναι. Και την Έλενα, η οποία μας έδειξε στη συνέχεια έστω 2-3 βασικά βήματα του ταγκό. Τα έχουμε ξεχάσει, ρε Τάσο. Εμείς απέχουμε και από τα dancing, το οποίο δεν πρέπει και αυτό να επιστρέψει κάποια στιγμή σύντομα. Θα επιστρέψει σύντομα. Πολύ σημαντικό. 5.000 ευρώ. Φέτος είναι έτσι όπως έχει στηθεί το παιχνίδι και ειδικά τελευταίες δοκιμασίες όπου πηγαίνεις για τα χρήματα. Είναι, πιστεύω, παραπάνω οι πιθανότητες των παιχτών να φύγουν με αρκετά χρήματα. Ναι. Πέρυσι είδαμε, κάναμε όσες προσπάθειες μπορούσαμε για να φύγουν με λεφτά. Παίρνανε 400, φτάνανε για τα 1000, υπήρχε περίπτωση που πήγε και για τα 2000 και θέλαμε φέτος να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παίζουν πολύ πιο βάσιμα για αυτά τα ποσά. Εχθές, πρώτο παιχνίδι κιόλας και μια ομάδα έφτασε μια ανάσα από τις 2.000 ευρώ, από τα 1.950 ευρώ που είχε μαζέψει. Και την ψηλιάστηκαν εκεί, αν είδες. Παρ' όλα αυτά και πάλι τους δόθηκε η ευκαιρία και φύγανε με λίγα χρήματα. Πήρανε κάποια λεφτά. Ένα ποσό που για να έρθεις να περάσεις όμορφα ένα βραδάκι και να πάρεις και αυτά τα 250 ευρώ. Συνήθως για να πας να περάσεις όμορφα πληρώνεις. Αλλά είναι αυτό αδρά που τσαντίστηκα και εγώ, γιατί από τις 6 ερωτήσεις στο τέλος αποδείχτηκε ότι ξέραν όχι τις 4 που χρειαζόμουν εγώ, ξέραν τις 5. Ναι. Ήταν μεταξύ, ας πούμε, Βαμβακάρη ή Τσιτσάνη. Και είπαν Βαμβακάρη. Είναι Ρουβά και Δάντι. Ρουβά ή Δάντι και το χάσαν έτσι. Εντάξει, ας ελπίσουμε στα επόμενα ζευγάρια που θα έρθουν και θα δηλώσουν συμμετοχή να είναι πιο τυχεροί. Έχει πολλά λεφτά. Και να πάρουν χρήματα. Θα μας καλέσει ποτέ εμάς. Δεν πληρώνεται ο παρουσιαστής σε αυτήν την παρουσίαση. Γι' αυτό δίνουμε στις ομάδες τους παίκτες. Καταπληκτικό. Ένα άλλο που ήθελα να πω πάνω στην κρίση που ανέφερες προηγουμένως, πέρυσι από τις συμμετοχές, γιατί τις ομάδες τις βλέπουμε πριν έρθουν και παίξουν για μια πρώτη γνωριμία. Είχε πάρα πολλά παιδιά τα οποία ερχόντουσαν και συζητούσαν με και έφτανε το ερώτημα με τι ασχολείστε. Είμαστε άνεργοι. Θέλουμε να έρθουμε, να παίξουμε, να πάρουμε κάποια χρήματα. Και φέτος από χθες κιόλας, που ερχόντουσαν οι παίκτες για να παίξουν, οι ομάδες που ήταν για χθες το βράδυ, τους έλεγα, παιδιά, να σας ρωτήσω για τη δουλειά σας κάτι, είναι ok, γιατί θα νιώθω άσχημα μετά. Ναι, θα ερχόσταν και εσύ ο ίδιος σε δύσκολη θέση. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση πλέον όμως. Είναι μια επικίνδυνη ερώτηση. Δηλαδή, που ντρέπεσαι πλέον, κάνεις πίσω, ντρέπεσαι να ρωτήσεις τον άλλον, φίλε μου, εσύ τι δουλειά κάνεις. Γιατί κάποτε θεωρούσε δεδομένο ότι ο άλλος άνθρωπος έχει μια δουλειά, όποια δουλειά και αν είναι αυτή. Τώρα. Έχει περάσει τις επικίνδυνες. Και δεν είναι μιζέρια αυτό, είναι η πραγματικότητα. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι η πραγματικότητα. Ναι, είναι ναι, Κύπρος το 2013 αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που ζούμε. Εσύ ως νέος άνθρωπος, μπορείς πια να κάνεις όνειρα. Δηλαδή να πεις ότι θα επενδύσω, ότι θα δουλέψω, θα κάνω τη δική μου οικογένεια, θα προχωρήσω. Πλέον ο νέος μπορεί να κάνει όνειρα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στην ηλικία μας και ακόμα πιο νέοι έχουν επιστρέψει σε γνώριμες ατάκες των παππούδων μας, ας πούμε, οι οποίες επιβιώνουν μέσα από κάποιες ελληνικές ταινίες κλασικές. Ναι. Και είναι ατάκες του τύπου ότι αυτά τα δύο χέρια να είναι καλά, κάτι ξανθόπουλο. Μπράβο, έχουμε. Και κάτι τέτοια. Νομίζω ότι μόνο στον εαυτό σου να στηριχτείς για να δουλέψεις, να είσαι γερός, να έχεις την υγεία σου για να μπορέσεις να θρέψεις την οικογένειά σου. Δεν νομίζω πλέον να μπορείς να κάνεις και πολλά μεγάλα ανοίγματα στα όνειρά σου. Ναι, αλλά αλλήμον να μας καταστρέψουν το όνειρο. Όχι. Είναι λίγο πιο συμβατικά, ας το πούμε έτσι. Πάντα θα κάνουμε όνειρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο συμβατικά. Και δεν είναι κακό αυτό. Να έρθεις να προσαρμοστείς τις συνθήκες που υπάρχουν. Αρκεί να μπορείς να επιβιώσεις βασικά αυτό το θέμα. Και να ονειρεύεσαι μέσα από αυτό, βέβαια. Ναι. Και να λες να έχω την υγεία μου, να μπορώ να δουλέψω, να ταΐσω την οικογένειά μου. Σου λείπει η Ελλάδα, Γιώργο? Όχι. Αλήθεια λες? Ποτέ δεν μου έλειπε, αφού τα ξέρεις και εσύ προσωπικά. Την Ελλάδα την επιθυμώ μόνο για τους γονείς μου. Τους γονείς μου και τον αδερφό μου.
για κανένα άλλο λόγο σε πληροφορώ, ούτε για τις ωραίες παραλίες της. Νομίζω η Κύπρος έχει αρκετές και είναι και πάρα πολύ καλές. Ούτε για τη διασκέδαση που λέγανε παλιότερα κάποιοι άνθρωποι, και εδώ υπάρχουν τρόποι να διασκεδάσεις. Δεν μου λείπει από αυτή την άποψη. Δεν μου λείπει η καθημερινότητα της Ελλάδας καθόλου. Καλά, πέρασαν και χρόνια. Ήρθες φοιτητής εδώ. Ναι, είναι πολλά τα χρόνια που είμαι στην Κύπρο. Είναι πλέον 17 χρόνια. Έχουν συμπληρωθεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Αλλά από την πρώτη στιγμή δεν μου έλειπε η Ελλάδα, η καθημερινότητά της. Οι γονείς σου έρχονται εδώ και σε επισκέπτονται ή πας εσύ και τους βλέπεις? Θα πάω κι εγώ. Θα βρω 2-3 Σαββατοκύριακα μέσα στο χρόνο. Είναι όσους χρόνους χρειάζομαι. Αυτές οι μα μόνο μέρες, Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Βαριέμαι παραπάνω. Μα σοβαρά. Ναι, με κουράζει η καθημερινότητα, αυτό που σου λέω. Θέλω να επιστρέψω πίσω. Στη βάση του, ποια, ναι, είναι εδώ, ποια η βάση. Στη βάση του ανθρώπου εδώ, στη δουλειά μου εδώ, ναι. Οι γονείς μου κατεβαίνουν έτσι. 15 μέρες, 20, είχε κατέβει η μητέρα μου μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι την βγάζουμε. Και είναι συντονισμένη, όποτε έχει μουσικό κουτί και φέτος, βέβαια. Χθες μου λέει, είδα και τον Παύλο. Ποιο Παύλο, λέω? Που έλεγε τις ειδήσεις προηγουμένως. Το έχει βάλει από τις 8 η ώρα και βλέπετε. Βάζει live news, μάλλον. Μέσω ίντερνετ, μέσω live news και έβλεπε την εκπομπή. Και έβλεπε και τις ειδήσεις προηγουμένως. Λοιπόν, επειδή έχω γνωρίσει τη μαμά, έχω άποψη. Τη είπες να μας δει εμάς ή. Όχι, δεν το είπες. Ξέρεις ότι δεν λέω ψέματα. Ναι, όχι, το ξέχασα αυτό. Μες στον πανικό δεν της το είπα. Δεν είπες στη μαμά να μας δει. Εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως, Τάσο μου, θα έλεγα. Αλλά όχι, αφού με ξέρεις, όχι, δεν της το είπα. Ξέχασα. Παρόλο που δεν έχει ορό, την αλήθεια μας την είπε. Ναι, και γιατί το βάλαμε ορό, γιατί έφυγε ορό, τέλος πάντων. Επόμενη φορά. Τώρα έρθει για το κουτί. Γιατί το είπαμε, θα έρθουμε έτσι χαλαρά. Για το μουσικό κουτί. Για του μα, ναι, α του ορού τώρα. Next time, την επόμενη φορά. Πολλές φορές σου δημιουργεί και ψυχολογία. Όταν τον άλλο δεν το βάλει αυτό το τρυπάκι, στο τέλος μπορεί να σου πει πολλά παραπάνω πράγματα. Μπορεί να τον εμαγκώνει, όπως πας μαγκωμένος στο γιατρό μερικές φορές και δεν του τα λες όλα. Ναι. Πάντως μέχρι τώρα δεν μας μάγκωσε κανένα. Πόσο καπνίζεις, σε ρωτάει ο γιατρός. Του λες, γιατρέ μου, 8-10 τσιγάρα την ημέρα και μπορεί να είσαι τσιμινιέρα, έτσι, έτσι, μια πακέτα. Ναι. Γιώργο, σου κάνουν κριτική οι γονείς σου, η μαμά σου, ας πούμε, που είναι πιο φανατική τηλεθεάτριά σου, για την εκπομπή. Εκεί δεν το έκανες καλά, εκεί το έκανες καλά, αυτό δεν μ' άρεσε. Καλέ, ναι, με παίρνει σήμερα τηλέφωνο και μου λέει, σε είδα, μου λέει, γιατί. Μου φάνηκε έτσι, δεν ξέρω τι ήταν, μου λέει. Ο φωτισμός ήταν έτσι. Γιατί μου φαίνεται ότι ήσουν λίγο αξίριστος. Και αυτό του λέω, όχι ρε μάνα, αφού έτσι βγαίνω, ας πούμε. Μου λέει, όχι, να αξιριστείς παραπάνω την άλλη φορά. Είχε διάφορες τέτοιες κριτικές και για τη δομή του παιχνιδιού. Α, είχε άποψη και για τη δομή. Η κυρία Ζωή είχε άποψη και για τη δομή του παιχνιδιού, η οποία της άρεσε, εντάξει. Αλλά είχε κάποιες παρατηρήσεις, ας πούμε. Κακές όχι, αλλά ήτανε, με ρωτούσε γιατί το κάνατε αυτό έτσι και γιατί. Προβληματίστηκε ως τηλεθεάτρια. Να ρωτήσω κάτι, από αυτό που είδα χθες το βράδυ, η πρώτη δοκιμασία, αυτή που τραγουδάνε οι παίκτες, ναι, με την ορχήστρα, ναι, προηγείται κάποια πρόβα ή όχι, είναι πρίμα βίστα? Πρόβα δεν υπάρχει, απλά από την ημέρα που αποφασίζουμε ότι συμμετέχουν στο επόμενο και τους ενημερώνουμε, δηλαδή αυτό είναι μια εβδομάδα 10 μέρες πιο πριν. Mm-hmm. Ξέρουν, μας δηλώνουν ένα τραγούδι που θέλουν και το προετοιμάζουν όπως νομίζουν καλύτερα οι ίδιοι για να έρθουν να μας το τραγουδήσουν. Και γι' αυτό το ονομάζουμε και παραγγελιές πλέον αυτή την ερμηνεία. Γιατί οι ομάδες και στο βράδυ τραγούδησαν πάρα πολύ ωραία. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Ήταν ειδικά οι. Και το θέλαμε αυτό γιατί πέρυσι τους πιάναμε πολλές φορές απροετοίμαστους και μπορεί να αισθάνονταν και άσχημα και οι ίδιοι. Και άβολα, ναι, ναι. Και να μην ξέρανε το στίχο κάποιο κομμάτι που εμείς είχαμε επιλέξει. Ενώ φέτος και εκείνοι νιώθουν πιο όμορφα και είναι και πολύ και πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Το χαίρονται πολύ, ναι, και αυτό βγαίνει και στο θεατή που το παρακολουθεί από το σπίτι. Και πιο δίκαιο νομίζω. Ναι. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος από τη στιγμή που ψηφίζει το ίδιο το τηλεοπτικό κοινό εκείνη την ώρα και χθες ήταν thriller. 51,1% με 48,9% και πολύ μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και πιο δίκαιο, σωστά. Είναι γιατί πιο και, δίκαιο. Και οι δύο ομάδες έχουν από 10 μέρες να προετοιμαστούν. Ναι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με τις ικανότητες του καθένας. Δεν κάνεις υποθετικά το κουτί. Και έχεις την ευκαιρία να παρουσιάσεις μία δική σου εκπομπή, ναι, την οποία εσύ θεωρείς κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Τι θα ήταν αυτό? Για όσους με ξέρουν και ξέρουν που αναλώνω έτσι πολλές ώρες του χρόνου μου, βράδια, μέσα σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω και θα ήθελα να κάνω μια αθλητική εκπομπή. Αθλητική? Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, ναι, αυτό. Μια αθλητική εκπομπή. Δεν είμαι αθλητικογράφος ή κάτι, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ έτσι τα αθλητικά τα δρόμενα. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα που είχαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Τι για τα αθλητικά. Λουδάκι μου, συγκινήθηκες για κάτι? Όχι, για κάποιο λόγο τρέχει συνέχεια το μάτι και μου. Και μένα το δεξί, το αριστερό. Αριστερό εσένα, από το δεξί. Την έξω πλευρά. Εμένα μύτη, το μέσα. Την έξω μου πλευρά συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει θα περάσει, δεν είναι τίποτα.
κάποια αλλεργία προφανώς. Για πες λουλουδάκι. Λοιπόν, θέλω αυτό το λουλουδάκι που σου πρόκυψε τώρα. Ξεκινώντας, είχαμε τον Μάριο στην τηλεφωνική γραμμή, ναι. όπου μας είπε λοιπόν ότι η Εθνική Κύπρου δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είχε μια πολύ κακή εμφάνιση. Μην με βάλεις να κάνω κριτική. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις ναι. κριτική. Την άποψή σου θέλω. Γιατί εφόσον παίρνει όλη την αφρόκρεμα, είπαμε, από τις ομάδες της Κύπρου, δεν έχει καλή εμφάνιση η Εθνική ποτέ. Είχαμε έναν μυθικό διάλογο με τον Στέλιο τον Παπαμοησαίο, τον περίφημο αθλητικογράφο, και είχαμε διαφωνήσει, είχαμε τσακωθεί κιόλας. Εκείνος θεωρούσε παραπάνω ότι μπορεί να ήταν θέμα οργάνωσης ή και προπονητή, επιλογής προπονητή, και εγώ έλεγα ότι πρέπει να είναι παραπάνω θέμα το πώς έχουν καταλήξει οι κυπριακές ομάδες να αγωνίζονται με 9 και 10 ξένους ποδοσφαιριστές. Και τσακωθήκαμε πάρα πολύ πάνω στο συγκεκριμένο. Βέβαια, έχουμε ανέβει επίπεδο ως ποδόσφαιρο, αλλά κάπου έχουμε ξεχάσει τα βασικά, νομίζω. Να. Και εγώ έλεγα ότι παλιότερα η Εθνική Κύπρου είχε κάποια ονόματα τα οποία αξίζανε παραπάνω στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους σημερινούς ποδοσφαιριστές, που σαν τεχνική μπορεί να είναι και ανώτεροι. Αλλά κάπου ήταν πιο φυσιογνωμίες, ας το πούμε έτσι. Λείπει και ποδοσφαιριστές λίγο η ψυχή της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Τι συζητάμε, Τάσα μου, τώρα, έτσι. Είπες εσύ μας πήγες εκεί. Όχι, σε πήγε εκεί. Όχι, αυτό που λες δεν το, δεν το πιστεύω. Τι ήθελε, δεν είπε, θέλει να κάνει αθλητική εκπομπή. Καλά. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό που λες. Πιο πολλά. Για την ψυχή, όταν παίζεις για το εθνόσημο, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Ναι. Γιατί δεν το κατέχω το αθλητικό, όπως κατάλαβες. Δεν το καταλάβαμε, ναι. Δεν μπορώ να ακούω για εγκόλια. Οκ, δεν πειράζει. Κάτι άλλο. Φυλάκι. Μέμνος στο Τιρέλης. Ναι. Τι είναι για σένα ο Μέμνος? Για το κουτί δεν ήρθαμε να. Δεν πειράζει, εγώ γουστάρω να σε ρωτήσω τι θέλω. Παρουσιαστές, είμαστε, θέλουμε κάτι. Τι είναι, είναι ο καλύτερος μου φίλος ο Μέμνος ο Τιρέλης και ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης τα τελευταία 14 χρόνια. 14 χρόνια, επειδή σας έχει δει και ο κόσμος μαζί και στο Καρύμπα, κάθε πρωί που κάνετε το ραδιόφωνο, ναι. υπήρξαν στιγμές που θέλατε να απομακρυνθείτε ο ένας από τον άλλον. Γιατί μπορεί να βαρεθήκατε ή μπορεί να τσακωθήκατε, ας πούμε. Όχι, κοίταξε, έχουμε καταφέρει κατά κάποιο τρόπο άτυπα, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη συμφωνία, και έχουμε μια συνταγή. Δηλαδή, είμαστε αυτές τις ώρες το πρωί στη δουλειά. Θα πούμε όλα τα νέα μας εκεί πέρα. Δεν θα βρεθούμε καθημερινά εκτός δουλειάς. Θα μιλήσουμε 5-6 φορές στο τηλέφωνο για να σχολιάσουμε το οτιδήποτε. Χαλά, δηλαδή, το θα μου χτυπήσει τηλέφωνο να μου πει: ρε εσύ, είδες το νερό πώς ήταν εκεί πέρα στην εκπομπή του Τάσου? δεν ξέρω, γιατί θα πάρει να μου το πει να με βάλει να το δω. Θα γίνει αυτό. Αλλά θα βρεθούμε για να διασκεδάσουμε, να πιούμε έναν καφέ ή ένα ποτό μια ή δύο φορές την εβδομάδα. Ή σήμερα που είχα πάει σπίτι του και φάγαμε εκεί μαζί με την οικογένειά του, ας πούμε. Τέτοιες καταστάσεις. Δεν είμαστε κάθε μέρα όλοι είστε την ώρα. Μα η φιλία φίλοι, δεν νομίζω ότι απαιτεί και το να είσαι κάθε μέρα με τον άλλον. Κάποιος ο οποίος σε ακούει καθημερινά μαζί και σε βλέπει και στην τηλεόραση, μπορεί να του γεννιέται εικόνα ότι είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά και στη διασκέδαση συνέχεια μαζί. Ναι, 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 ναι. Αυτοκόλλητοι. Οι γονείς. Ναι. Επειδή μου, η κυρία Ζωή, ας πούμε, να πούμε εδώ για τη μαμά σου. Και αν στείλουμε τα φιλιά μας, που άσχετα αν δεν την ενημέρωσε, ότι θα είσαι εδώ σήμερα. Εντάξει, θα την βάλω να το δει μετά. Να το δει στο live news. Live πάλι. News, να το δει στο live news. Η μαμά είναι από τους ανθρώπους που θα σε πιέσει να σου πει: Γιωργάκη μου, ήρθε η ώρα τώρα να παντρευτεί σιγά-σιγά, να κάνει την οικογένειά σου και αυτά. Ή σε αφήνουν να πάρει εσύ το δρόμο σου. Νομίζω το ξεπέρασε ή το ξέχασε. Θελημένα λιγάκι. Κουράστηκε, Ελένα, μπορεί να είναι και αυτό. Ξέρει τι έγινε τον πρώτο καιρό. Όταν με βλέπε και πλησίαζα στα 30 και αυτά, και ο πατέρας μου, αρχικά η μάνα μου, άντε και εσύ, ο αδερφός σου παντρεύτηκε, που είναι πιο μικρός αδερφός μου, να τη σειρά σου, να βρεις μια καλή κοπέλα και αυτά. Μετά έκανε πρώτο μωρό ο αδερφός μου, ξανά πάλι εκεί πέρα. Άντε και εσύ, αυτά. Ήθελε και δεύτερο ο αδερφός μου. Δουλειά δεν είχε να κάνει. Ξαναθυμήθηκε πάλι, άντε και εσύ. Μετά από ένα σημείο άρχισε και χαλάρωνε. Ό,τι φωτίζεσαι εσύ, να είσαι καλά. Και ό,τι θες να αποφασίσεις, αν κάποια στιγμή μια κοπέλα να βρεθεί, να σ' αγαπάει, να την αγαπάμε κι εμείς δυο φορές αφού μας αγαπάει. Δεν είναι αυτά τα μαθηματικά που κάνουν οι γονείς. Ναι. Μας αγαπάει μια φορά, εμείς θα την αγαπάμε δυο φορές σαν παιδί μας και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύεις. Α, έλεγα, λουλούδι μου. Τι σε νοιάζει άμα μαγειρεύει? Όταν μας καλέσει στο σπίτι του, θα το ρωτήσουμε αν θα μαγειρέψει αυτό ή αν θα φέρει. Να σου πω, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή είμαι μόνος μου, ενώ και από φοιτητής και αυτά, σαν Εργένης μαγείρευα. Μαγειρεύω. Ξέρω αρκετά φαγητά,
Όπως, γιατί θέλει ο Τάσος να ξέρει. Τηγανιτά. Ντρέπεσαι. Έχω τηγανιτά, ψισταριά και κατσαρόλα, ό,τι θέλετε. Τι ψισταριά στο σπίτι, κάνεις ψισταριά. Δεν θα ψήσω κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοιο. Ναι. Έχω ψισταριά, δεν μπορώ του φούρνου. Δεν ξέρω του φούρνου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτά τα μακαρόνια του φούρνου και μουσακάδες και αυτά. Ναι, δεν τα ξέρω. Εντάξει, δεν θα σου πήγαινε κιόλας να μου κάνεις μουσακά. Γιατί δεν θα του πήγαινε, μωρέ. Όχι, όχι, πάει πιο πολύ μια καρβουνιά έτσι. Πιο μπρουτάλ καταστάσεις να γυρίζει τσίκνα. Όχι, σου λέω και κατσαρόλα. Δηλαδή θα φτιάξω και ένα φασολάκι. Άρα είδες πως με πολύ μαγκιά δεν το φτιάξω. Θα μας τα πει τώρα για να του βρούμε σύζυγο, για να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζωή. Όχι, το τελευταίο διάστημα σε πληροφορώ ότι απολαμβάνω πάρα πολύ να με περιποιούνται και στο φαγητό. Καταλαβες. Κουπέπια κανείς. Όχι, μωρέ, κουπέπια. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Το κοντρόλι ρωτάει. Δεν έχω ιδέα, όχι. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω να τη λίγο κουπέπια. Πού να μάθω. Είπες τον τελευταίο καιρό σου αρέσει να σε περιποιούνται. Ναι. Να μου μαγειρεύουν έτσι. Ποιοι το κάνουν αυτό δηλαδή. Ποιοι το κάνουν. Η μάνα μου όποτε έρχεται. Εμένα σου δεν είναι. Είπες τελευταίο καιρό, εμένα σου το καλοκαίρι. Η γυναίκα του Μέμνονα όποτε πηγαίνω για φαγητό. Αυτή του Μέμνονα γυναίκα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που υπάρχουν στη ζωή μου, εντάξει, μου αρέσει να με περιποιούνται και να αφήνομαι. Ίσως είναι ένα από τα πράγματα το οποίο μου έχει λείψει από τα 19 μου, 18 που έχω φύγει από το σπίτι, ας πούμε. Δεν το έχεις αυτό καθημερινά από τη μανούλα σου και είναι ωραίο. Okay. Δεν είναι ωραίο που και εγώ. Δηλαδή μπορούσες να κάνεις και ένα φίλο σεφ που θα μαγειρεύει κάθε μέρα. Εννοείς αυτό. Ότι όχι, σου λείπει τον μπορεί να είναι μια φίλη που δεν είναι σεφ και να σου μαγειρεύει κάθε μέρα. Έλληνα είναι το πιο πας, απλό αυτό. Το πας αλλού. Ναι, okay. Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου το χιούμορ? Δεν έχεις καταλάβει. Είναι πολύ βασικό συστατικό. Δεν είναι. Για να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Είναι πολύ βασικό συστατικό. Δηλαδή και για να γιγαντώσεις την χαρά σου. Mm-hmm. Είτε και για να ξεπεράσεις τις πολλές στεναχώριες, δυσκολίες που υπάρχουν σε όλους τους τομείς, έτσι. Θεωρείς ότι ένας άνθρωπος που έχει χιούμορ είναι και καλός δέκτης του χιούμορ, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Εγώ νομίζω ότι είμαι σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή και πομπός και δέκτης την ίδια ώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι είμαι και καλός συνομιλητής και για κάποιους άλλους ανθρώπους που μπορεί να το χρειάζονται εκείνη την ώρα. Σίγουρα έχω και εγώ τις φάσεις μου που είμαι σαν δικό μου κόσμο. Δεν θα είμαι ποτέ κατσουφιασμένος, αλλά μπορεί να αφαιρούμε ορισμένες φάσεις. Να ταξιδεύει η σκέψη μου δηλαδή και εκείνη την ώρα αυτός να το εισπράττει αυτός που είναι δίπλα μου κάπως αρνητικά. Τι δεν τα λέω ωραία. Να κάτι τώρα. Δεν ξέρω να σχολιάσω κάτι, αλλά δεν είναι αυτό. Ω, τι δεν είναι αυτό, πες το, το σχολίασε. Δεν θέλω, το πω κάτι δύο. Τι θα μου πεις. Δεν ξέρω, αδερφέ, να κάνω. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να μάθω αν θες να ερωτευτείς, ας πούμε, ή αν είσαι ανοιχτός στον έρωτα. Και που ξέρεις ότι δεν είμαι ερωτευμένος. Είμαι γι' αυτό σε ρωτά, δεν ξέρω. Για να το πεις το λέω, τσο ρωτάει. Βασικά είδες, δεν σε ρώτησες, το φέρα απ' έξω απ' έξω. Όχι, εντάξει, αφού ξέρεις τώρα, τι θα λέμε, αφού ξέρεις ότι είμαι σε μια καλή φάση με ένα κορίτσι το οποίο είμαστε καλά, ας πούμε. Αυτό είναι το βασικό, να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν ξέρει να κάνει κουπέπια. Αυτό είναι το δύσκολο, Έλληνα. Θα ρωτήσουμε. Αυτό δεν το μαθαίνουμε εύκολα. Δοκιμάσει. Είναι λόγος χωρισμού. Δεν έχει δοκιμαστεί η σχέση. Σε αυτά δοκιμάζεται μια σχέση, να το ξέρετε. Ακριβώς. Όχι γιατί... στα λουλούδια και στα αρώματα. Και στα νιανιά. Τέτοια. Στα κανελόνια. Από πού περνάει η σχέση? Από το στομάχι. Αυτό είναι. Οπότε, άμα δεν περάσει από το στομάχι. Αυτό είναι. Γιώργο. Τάσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα σήμερα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Αγαπάμε Γιώργο Ρούσο. Και θα κανονίσουμε μια άλλη φορά να έρθουμε να μου βάλετε και αυτόν τον νερό και να μην σας πω τίποτα. Όχι, δεν θα το δεχτούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουσικό κουτί live κάθε Παρασκευή 9 και 4, 5.000 ευρώ. Μακάρι να δώσουμε, βρε και δύο, ας είναι και τρεις, να πάρει λεφτά ο κόσμος και να διασκεδάζει κάθε Παρασκευή βράδυ. Ευχόμαστε ολόψυχα σούπερ καλή επιτυχία και φυσικά συγχαρητήρια για χθες, γιατί πήγες και εξαιρετικά, έτσι. Ναι. Να τα λέμε καλά, αυτά. Πήγαμε καλά. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Κυριακή στις 4 ακριβώς. Δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα που έχουν πάρα πολλά να πούνε. Ο Σοφοκλής Κασκαούνιας λοιπόν στην παρέα μας. Και η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.